Το μόνο σίγουρο είναι ότι τούτος ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος που λαλείς πρέπει να είναι μπλεγμένος μέσα στην υπόθεση. Και να θέλει να κάνει στη Χριστίνα ό,τι σου έκαμε για σένα για να την εκδικηθεί και να με εκδικηθεί και εμένα που ήταν μαζί μου η Χριστίνα. Τι ώρα πήγε? 10 και 16 λεπτά. 10 και 16. Στις 11 είναι η κηδεία. Πού έπηγε? Να μπούγαμε και ποιον είδε. Okay. Μόλις έφυγε που δαμέ και σε ένα ταξί. Εγώ που είσαι με μοτόρ. Okay. Mm-hmm. Έπιασε χρήφα διγενή. Ξέβουν τα φώτα από το Woolworth, έστριψε ένα αριστερά. Μακαρίου. Εν τούτη η βίδα που μου έλαλες. Mm-hmm. Και μπορεί να αποτελέσει πολύ σοβαρό τεκμήριο αν βρεθούν πάνω της δαχτυλικά αποτυπώματα. Ωραία, πες ό,τι έγινε. Ύστερα. Ύστερα θα μπορέσω εγώ να κάνω το παραδόση μαζί τους. Α, δεν αφήνω και τίποτα άλλο. Και θα σου κάνω στο διαμέρισμα να μην ίσχυσαι. Μάλιστα. Αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Μια ζωή πρέπει να κρύφουμε από κάποιον. Να σου πω κάτι να πεις του Ζωνή. Λάλε γλυόρα. Το μερτικό μου να του πεις να το κάνει όλο με το χέρι της Alamex. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να είσαι. Σε τεφαίνει αστέρι να σου φέγγει στα νύχτα. Την ψυχή μου για χάρη σου θα αποκηρύξω. Σαν ελέη το ρικίζω με Θεό στον αθώ τις θάλασσες. Αγκύρα εγώ. Στην αχτή ονείρων εκεί θα ειδωθούμε ξανά. Άι τραγούδι το ανέμου να λες, να ξυπνάει την καρδιά. Δεν ξέρω κι εγώ πόθεν προέκυψε τούτη η ιδέα του καφέ της Παριόρκας. Ένα μπράβο να ξέρεις. Δεν έχει τίποτε μες στις παραδόσεις που να μένει σοφό. Και να μαζεύει για χρόνια η ανθρώπινη γνώση και γίνεται έθιμο, κάτι σημαίνει. Και πρέπει να γίνεται. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Κανένα βιβλίο δεν έχει το βάθος και τη σοφία που κουβαλά ο άνθρωπος μαζί του σου λένε τη ζωή.
Και που ξανά περνάω στα παιδιά του και που τα παιδιά του στα εγγόνια του. Μόνο ο θάνατος μπορεί να το σταματήσει τούτο. Ναι, καπετάνια, αλλά άλλοι άνθρωποι γεννιούνται και συνεχίζουν αυτοί. Έχεις δίκιο. Σοφία, ξέρεις το πόσο ο καπετάνιος σε παρασημοφορήθηκε κάποτε γιατί έσωσε κάτι ναυαγούς. Σοβαρά, δεν το ήξερα. Εσύ πού το έμαθες? Συγχώραμε, καπετάνιο, αλλά τότε που εξαφανίστηκες ήρθα τα μέσα γύρευκας έτσι έπεσε το μάτι μου πάνω σε έναν απόκομμα της εφημερίδας που είχες μες στη βαλίτσα. Είδες είναι τα πράγματα. Αν μπορείς να σώσεις τους ξένους, να σου δώσουν παράσημο και για το παιδί σου να μην μπορείς να κάνεις τίποτε. Η Σοφία απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Μπορώ να βοηθήσω? Απλά ήθελα να της κάνω μία επίδειξη για μία σειρά νέων φυσικών καλλιτικών που αφιέραμε. Σ' τούτο δεν μπορώ να βοηθήσω. Πειράζει να περιμένω? Καθόλου, κάτσε. Πάντως, είπαν ότι δεν θα αρχίσει. Αν καταφέρω και εσάς ότι θα πιούμε και καφέ. Πόσες μέρες έχει να πάει σχολείο? Δεν ξέρω. Τη χρονιά πάντως έχασα την αίτηση και έγιος. Και ο λόγος που δεν πάει, φοβάσαι να πας και βρεις ο παπάς σου. Πού το καταλάβεις? Ξέρω εγώ, εχθές έλαβες μες κάτι διάφορα για τον boyfriend σου. Πιστεύεις ότι ούτε ο γάθι μου ήταν πολύ άλλο. Σωτώ. Δεν θέλω να πάω στο γιατρό. Πριν λίγο είπες ότι είναι να πάει και κάναμε και συμφωνία. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Μπορείς να μου πεις το γιατί? Δεν καταλάβεις. Νομίζω είμαστε εντάξει. Καφέ? Ναι, ευχαριστώ. Καπετάνιο, εμένα να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να πάω. Έχω κάτι φιλοξενούμενο σπίτι και έτσι εκπομπή στο σταθμό. Πάμε στο καλό κόσμο. Σου ευχαριστώ πολλά που ήρθες. Εσύ και η Σοφία νομίζω ότι είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήθελαν η Γιούλα να έρθετε στην κηδεία. Άντε, και κάνε υπομονή. Εντάξει. Να σε καλά. Και εκείνη την ιστορία με το παράσημο, μεν την πεις πως είσαι που ποδά. Κάναμε έναν καλό στη ζωή μας, αλλά κάναμε κι άλλες σύλλες αμαρτίες. Μένε εσύ σένια και θα πω τίποτε. Άντε. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου. Για άλλη εβδομάδα είναι να ανοίξω το μαγαζί. Πιάτσε το Στέφανο και λάδι ποδά καμιά νύχτα. Καλά, να του πω. Γεια σας.
θέλεις να κλάψεις, καπετάνιο, κλάψε. Είναι το μόνο φάρμακο που υπάρχει. Κάτι πρέπει να ξέρεις, Σοφία. Εγώ κι αν είμαι ένας άνθρωπος αυτή τη γη που ξέρει. Λοιπόν, είναι μπουλαλής. Θα το κάνουμε, έτσι. Αν ξέρω, αν ξέρω. Φαίνονται μου όλα τόσο εξωπραγματικά. Σαν να ζω σε εφιάλτη. Ρε Αλεξάνδρα, άκουε μάνα μου να πω σου λαλό. Μόνον έτσι να τους ξεγελάσουμε. Γιατί να θέλουν να φύγω ειδικά εγώ. Σημαίνει ότι εν τούτος. Τούτος, ξη τούτος, πρέπει να βρούμε τρόπο να τους ξεγελάσουμε. Μαγκάρι να ξέρω ότι είναι καλά η Χριστίνα και τα άλλα ούλα. Κλόβουλε, θα κάνω ό,τι μου πεις. Αλλά θα κάνουμε μια συμφωνία. Αν δεν γίνει τίποτα σε δύο μέρες, θα πάμε στην αστυνομία. Ρε Αλεξάνδρα, καταλάβεις μάνα μου ότι αν πάμε στην αστυνομία να βγουν πολλά στη φορά για την αρθίσω. Θέλεις να την εκθέσουμε με έτσι τρόπο. Κλόβουλε, προτιμώ ζωντανή και εκτεθειμένη παρά πεθαμένη. Μελανής πελάρες! Δεν το καταλαβαίνεις ότι τούτοι θέλουν να μας σπάσουν τα νεύρα μας. Συμφωνείς? Ωραία. Σύμφωνο. Αλλά θα κάνεις ό,τι σου πω. Εντάξει. Θέλω όμως και κάτι άλλο μου σένα. Νομίζω οφείλεις μια απολογία στο Στέφανο. Και στη Σοφία, την detective. Τώρα σοβαρά. Είναι καταλάβεις γιατί θέλω από γιατρό. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού ακούω την ναυσικά που σου τα είπε νουλα. Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Αν πω γιατρός, σημαίνει ότι είναι να τα δεις και να μου κάνει ένα σωρό ερωτήσεις. Και εγώ δεν θέλω. Μπορούμε να φέρουμε ένα φίλο μου γιατρό που του έχω απόλυτη την εμπιστοσύνη να σε είδαμε. Προτιμώ όχι. Ήδη οι πληγές εκλείσαν. Δεν είναι τις πληγές σου που σκέφτομαι, τις ζαλάδες. Είναι εντάξει. Να περάσω. Η μάμμα σου είπε μου η ναυσικά έφυγε τσάφηγε σας. Τελικά είναι σου τίποτε που να μη σου είπε η ναυσικά. Χαρά. Να σου πω κάτι. Η ναυσικά είναι χρυσός άνθρωπος. Και δεν πρόκειται να κάνει κακό σε οποιοδήποτε. Ό,τι κάνει, κάνει το με καλή πρόθεση και τον πρέπει να το καταλάβεις. Και αν με ρωτάς εμένα, πρέπει να πιστεύω ένα συγγνώμη για όλα τα ψέματα που είπες. Δηλαδή πόσους έχασες? Τρεις. Τελικά είμαστε πολλά εγωίστες εμείς οι άνθρωποι. Θέλεις έναν έξυπνο, δυναμικό, να τα καταφέρνει μόνος του να στέκεται πάνω στα πόδια του. Κι ούτε που να μας περνά από το μυαλό μου το τι μπορεί να επέρασε εντό από τη ζωή του. Κι ούτε που σκεφτούμαστε καμιά φορά να το ρωτήσουμε αν έχει κάτι να μας πει να φύγει πάνω του. Έλα, άστα τώρα αυτά. Δεν έχω παράπονο από κανένα. Εξάλλου καλά το είπες. Προσπαθώ τόσο πολύ να μην το δείχνω. Ή μάλλον, προσπαθώ τόσο πολύ να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι είναι η ζωή, καπετάνιο. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ποιους τρεις έχασες? Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ούτε σε μένα. Τους γονείς μου. Όταν ήμουν 12 χρόνια στη Γερμανία σε μια πυρκαγιά. Και τον άντρα μου. Στα 22. Από AIDS.
Ναι. Ναι, παρακαλώ τη Σοφία. Η Σοφία αποσιάζει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να της αφήσω κάποιο μήνυμα? Όχι. Πείτε παρακαλώ μόνο ότι πήρε ο Στέφανος. Με ποιον μιλάω, παρακαλώ? Με τον Αχιλλέα. Έγινε, ευχαριστώ. Ναι, λέω κύριε Λένη. Ναι, κοίταξε, Φίλιππος Καντιλανάφτης, αλλιώς Κάντιλος. Έχω εδώ μια παλιά υπόθεση από το 96 που ερευνούσε ολοχίας ο Γεωργίου. Ναι, αυτός που σκοτώθηκε. Μπορείς, σε παρακαλώ, να τη βρεις? Όχι, δεν έχω αριθμό φακέλου. Ναι. Ήταν μια υπόθεση παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών. Ναι. Ναι, σε ευχαριστώ, κύριε Λένη. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα. Στέφανε. Ναι. Κλεόβουλες είμαι. Είσαι καλά? Γιατί με ρωτάς, με βλέπεις άσχημο όνειρο? Στέφανε, κοίταξε να δεις. Είμαι εδώ μαζί με την Αλεξάνδρα. Ναι. Κουβεντιάσαμε πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Και ήθελα γενικά έτσι να απολογηθώ για τη συμπεριφορά μου. Να με αφήσεις ήσυχο, Κλεόβουλε, και να με ξαναενοχλήσεις, παρακαλώ. Δεν με ενδιαφέρει σου, το καταλαβαίνεις. Ας κάνεις ό,τι θέλεις. Στέφανε, είναι και θα ήθελα να μου μιλάς με έτσι τρόπον. Έπιασε ας πούμε μια καλή κουβέντα για να με ξετοιμάσεις όλας. Ναι, ποιος έβρισε τώρα? Ναι, γιατί δεν σ' άκουσα. Κλεόβουλε, είσαι σοβαρός? Καλά, έχεις τρελαθεί τελείως. Δεν πας καλύτερα να σε δει κανένας ψυχίατρος. Μάλλον όχι ψυχίατρος, κτηνίατρος να σε δει. Απαράτα μας. Κατάλαβες? Λες του μια κουβέντα, λες σου σίγκες. Εξήγημασαι με κιόλας. Καλά, τι σου είπε, Κλεόβουλε? Έχει σημασία. Και να πω στο κτηνίατρο, είπε μου ο γάδαρος. Μεγάλωσα, μόρφωσα, με κάμα τον άνθρωπο να με ξετοιμάζει κιόλας. Καλύτερο να μένουμε στα ποδικιά μας. Ήταν έτσι τα πράγματα. Και μου ξαναπεί να μπιάω τηλέφωνο. Με δουν το γάδαρο με εκείν. Την άλλη, να μην πω. Α. Τούτη νομίζω είναι η καλύτερη φωτογραφία που έφκαλα ως τώρα. Να δω. Ας σου πω την αλήθεια, έτσι που λέω, καταλάβω. Τούτη να μην έχει πολλά ωραία πρόσωπο. Καλοπερνάτε εσείς τα μέθωμα. Λοιπόν, έφυγε σε 20 λεπτά μες στον αέρα, έτσι με τα μέθωμα. Ναυσικά. Ναι. Κάτι θέλει να σου πει, χαρά. Τι έγινε, με συνεπείς δουλειά σήμερα? Ουλή μέρα, ζούλη νύχτα, είμαι off. Αλλά είπα σου, κάτι θέλει να σου πει, χαρά. Ναι. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, πάω δουλειά, και που να έρθω να δούμε τι να κάνουμε. Εντάξει. Και μετά. Μετά είπαμε, πρέπει να δούμε τι να κάνουμε με το σχολείο. Μπορείς να συνεχίσεις να με πάρεις. Όχι, που να έρθω να σου πω γιατί. Να μου να γίνει με την εκπομπή. Αφού είπαμε, πρέπει να βρούμε πρώτα τον αδερφό σου. Πρέπει να είστε τριθιό μαζί. Πώς το λένε τον αδερφό σου? Μάλιστα, αυτά είναι τα μυστικά της χαράς που δεν θέλει να μας αποκαλύψει. Λες και είναι πολύ δύσκολο να μάθουμε να μαθαίνουμε. Βασίλη. Λοιπόν, άτε, έφυγε. Γεια σου. Γεια. Πρέπει να είσαι πολλά δυνατός άνθρωπο, ρε Σοφία, για να με συναφέρεις τίποτε τόσο καιρό. Ποιο ενδιαφέρον όλα αυτά, καπετάνιο. Και να το έλεγα, τι θάλασσα. Καλά, ποιος σε ανάγεσαι? Μεγάλωσα σε μια θεία μου, στη Γερμανία, από την πλευρά της μητέρας μου. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ξέρεις, καπετάνιο, το θάνατο των γονιών μου τον ξεπέρασα. Πώς να σου το πω? Το ξεπέρασα γιατί ήμουν μικρή τότε. Δεν πολύ καταλάβαινα. Το Στέφανο όμως δεν τα κατάφερα ποτέ. Και ούτε νομίζω πως θα τα καταφέρω. Είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά.
παρατήσει και το πανεπιστήμιο. Και ξέρεις ότι ο πιο εύκολος τρόπος να πάρεις τον ιό είναι από τις σιρήγγες. Είχε μόλις και πρωτοεμφανιστεί τότε η αρρώστια. Δεν υπήρχαν ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Εκεί να δεις να πεθαίνει κάποιος δικός σου, να λιώνει σαν κερί και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, άμα είναι να πας, να πας μια και έξω. Άστα τώρα αυτά. Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν τα πεις τίποτα. Έτσι χάρο. Μόνο αυτό. Πολλά ώρα δεν πω. How much? 210. Σου αρέσει. Είπαμε. Πολλά ώρα δεν πω πώς. Τι έχεις. Πατήσαν τα καράφια μου, κόφτησε. Δεν είσαι καλός αρχηγός. Είσαι μέσα. Είπαμε δεν είσαι καλός αρχηγός. Τα γίνεις όμως. Και γιατί είναι μεγάλος αρχηγός. Γιατί δεν ξέρεις να κάνεις κομπλιμέντα. Γιατί ο αρχηγός της αστυνομίας ξέρει να κάνει κομπλιμέντα. Έλεγες έναν άνθρωπο να σταθεί δίπλα σου. Δοκίμασα. Νομίζω ότι είχα ερωτευτεί το Δήμα σε κάποια φάση όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Τι κάθομαι και στα λέω όλα αυτά τώρα. Υποτίθεται ότι είμαι εδώ για να ακούσω τον δικό σου πόνο. Σουν τα πράγματα φκένουν μας. Αν είμαστε κοντά στους ανθρώπους που πονούν και εσύνη. Είναι στιγμές που προσπαθούν να καταλάβουν ένας τον άλλο. Καπετάνια, θέλω να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Ηρεμένοι απρίλιδες και εσύ μακριά. Στα νησιά με τα θάνατο νερό της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό σε μια τύψη του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε, σε τεφαίνει αστέρι να σου φέγγει στα νυχτά. Σε τεφαίνει αστέρι να σου φεγγεί.